Επιστρέψαμε και εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη υποδεχόμαστε του καλεσμένου μα. Τον αντιπρόεδρο τη Βουλή και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλησπέρα σα. Ο ξανά εννοείται στην Αλφα Αθήνα. Καλησπέρα σα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, το μεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο εννοείται ξανά στο βόρειο τομέα. Καλησπέρα σα, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Και στην κυρία Τόνια Αντωνίου, την κυρία του πάνελ μα από του καλεσμένου, υποψήφια στον νότιο τομέα, κυρία Αντωνίου και βουλευτή του Σύρισπέ. Καλησπέρα σα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. εμεί που είστε εδώ ενδιαφέρον mood μα έβαλε η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη χθεσινή. Κάτσε ρε παιδί μου, τι έγινε. Κάτσε είχε, ακόμα να σου πω, τώρα το σκέφτηκα. Λε, ναι, να ρωτάμε τα διάφορα στελέχη. Δηλαδή, ο κύριο Καγκλαμάνη, αν τον πρότεινα για πρωθυπουργό, θα δεχόταν. Μα. Ο κύριο Ζαχαριάδη, αν τον πρότειναν για πρωθυπουργό, θα δεχόταν. Μα. Έχουν ενδιαφέρον τα... αυτέ οι προτάσει. Ε? Πώ το βλέπετε. Δεν τον κύριο Καγκλαμάνη, είναι φίλο μου ο κύριο Καγκλαμάνη. Όχι, αν θα δεχόσασταν, είστε εσεί πρωθυπουργό. <laughs> <laughs> Βγάλαμε <laughs> έναν. <laughs> είναι φίλο μου ο κύριο Καγκλαμάνη. Μείον έναν. Είναι από του καλύτερου στη Βουλή πάντα, με την ηρεμία του, συντονίζει και. Άρα έχουμε ένα υποψήφιο πρωθυπουργό. Είναι αγαπητό από το λένε τους ακούτε και την κυρία Αντωνίου και τον κύριο, και οι δύο είναι πράγματι φίλοι μου. Ναι. Του αφήνω, κάνω τον χαζό και του αφήνω να μιλούν παραπάνω, και γι' αυτό τα λένε αυτά. Για να δούμε, για να δούμε και τι θα πείτε όμω τώρα. <laughs> λοιπόν, έχουμε μία πλέον φάση που έχει αλλάξει όντω όλο το εκλογικό τοπίο και είναι και πολύ έντονε οι αντιπαραθέσει που φτάνουν να δημιουργούν τριβέ και στο εσωτερικό των κομμάτων. Πριν φτάσω σε αυτέ, θέλω να ξεκινήσω από τη βασική αντιπαράθεση, κύριε Καγκλαμάνη, με την εμπειρία τη μεγάλη που έχετε. Εδώ, εντάξει, έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει αυτή τη θέση. Λέει ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη. Το θέμα είναι γιατί έχει προκληθεί αυτή η ένταση. Γιατί εμεί ακούγαμε τη Νέα Δημοκρατία να μιλά μόνο για αυτοδυναμία. Γιατί απασχολεί πλέον την κυβέρνηση το τι θα κάνει ο Ανδρουλάκη και ο κάθε Ανδρουλάκη σε ένα επίπεδο συνεργασία. Δεν θεωρείτε κι εσεί ότι την έχετε την αυτοδυναμία. Ε. Έχει να κάνει με το ότι πιστεύετε ότι η φθορά από τι μετά τη λαγωδία των Ντεμπών θα είναι μόνιμη. Ε, καταρχήν, εάν ε, πάρω Ω πηξίδα και αυτή παίρνω mm -hmm. το τι είπε ο Πρωθυπουργό στην προχθεσινή συνέντευξή του, η στρατηγική του κόμματό μα δεν έχει αλλάξει. Mm -hmm. Αυτή που ήταν πάντα, mm -hmm. Ότι εμεί θα αγωνιστούμε για την αυτοδυναμία. Mm -hmm. Ξεκαθάρισε ότι ακόμη και αν μπορεί να σχηματιστεί μεταξύ πρώτου και τρίτου κόμματο, άλλο τι λέει το Πασόκ, λέμε, mm -hmm. αν mm -hmm. δεν μας ενδιαφέρει αυτό, mm -hmm. και ότι θα πάμε για δεύτερη Κυριακή και θα επιδιώξουμε την αυτοδυναμία μας. Mm -hmm. Εκεί θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγει και εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε και τι θα mm -hmm. πούμε. Είναι και κάθαρη η θέση δική ναι. μας. Αλλά και την τώρα, ίδια ώρα που ζείτε που... η αυτοδυναμία, υπάρχει αυτή η πίεση... Προσέξτε, να, αυτό, να αυτό δεν ήταν σχετικά με την αυτοδυναμία. Ήταν σχετικά με τον όρο που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Δικαίωμα Μαϊν, αλλά και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να ασκήσουμε κριτική... Επί της θεσμικής, κατά την άποψή μου, mm -hmm. τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm -hmm. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η επιτομή της πλήρους εκκυβερνησίας. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει πρώτο κόμμα στην Ευρώπη ολόκληρη. Mm -hmm. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση... Καμία κυβέρνηση συνεργασία, ακόμη και εκεί που έχουν σοσιαλιστικέ κυβερνήσει, mm. Ισπανία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, mm. που να μπαίνει σε αμφισβήτηση ποιο θα είναι ο πρωθυπουργό μεταξύ του πρώτου κόμματο και οποιοδήποτε άλλου, είτε είναι δεύτερου, είτε τρίτου, είτε τέταρτου. Mm. Ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι και αλαζονικό και περιφρόνηση προς τη θέληση mm. του λαού, γιατί ο λαός εκτός από κόμμα. Ψηφίζει και πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Καλό ή κακό, το σύστημα είναι πρωθυπουργικό και ψηφίζει και πρωθυπουργό. Ναι, αλλά άμα το ψήφισε, δεν θα το ψήφισε να τον βγάλει, να το τελειώσει, δηλαδή. Γιατί να τον βγάλει λίγο, Άξ να τον βγάλει. Αυτό είναι το ιδανικό. Ναι. Αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που είπε ο κύριο Ανδρουλάκη, θεωρώ ότι είναι περιφρόνηση. Ναι. Και, και βεβαίω το ερώτημα. Να πάμε και. Να σε πω και... Ναι, θα σα θα απαντήσω, ναι. κυρία Καλογερόπουλου. Και εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα, δηλαδή αν. Ε, γινόταν, ο ήλιο να ανατείλει από τη Δύση. Ε, και έβγαινε δεύτερο κόμμα το Πασόκο, α πούμε, με 25% ή πρώτο κόμμα. κύριος Ανδρουλάκης θα έλεγε το ίδιο για τον εαυτό του. Καλό θα, ερώ δεχόταν, ναι, ερώτημα. θα δεχότανε, δηλαδή να μην ήταν πρωθυπουργό. Καλό ερώτημα, είναι, θα μα το απαντήσει, κύριε, ε, δηλαδή, κύριε Είναι εκτό τώρα λοιπόν, για να πω και στην απάντηση. Απαντήστε αυτό για τις κριτικέ. Κύριε λοιπόν. Καλογεροπούλου, εγώ από ό,τι κατάλαβα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο στόχος είναι αυτός που σας είπα. Βεβαίως η κάλπη θα δείξει αν θα τον επιτύχουμε ή δεν θα τον πετύχουμε. Εκτιμώ ότι τη δεύτερη Κυριακή εμείς θα απευθυνθούμε στο τρίτο κόμμα, το λέω καθαρά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, Ού το ΣΥΡΙΖΑ μας θέλει, ούτε εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να πω. Και από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Ανδρουλάκης Επιμείνει σε αυτέ τι απαράδεκτε προποθέσει, με ευθύνη του Τρίτου Κόμματο θα πάμε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση. <συντήριξη> πολύ καθαρή απάντηση. Λέτε ότι πολύ δεν καθαρή. θέλετε ούτε εσεί το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσεί Για πάμε να προχωρήσουμε. Βεβαίω. Άρα ο κύριο Ανδρουλάκη είπε ότι θέλει τρικοματική κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ νέο κόμμα. Εντάξει, εντάξει. Ο κύριο Ανδρουλάκη το μόνο που δεν μα είπε ότι θέλει, ξέρω εγώ, μέσα και τον κύριο Βελόπουλο και τον ΚΟΥΕ να κάνουμε οικουμενική κυβέρνηση. Κύριε Ζαχαριάδη, την ίδια ώρα που έχει ανοίξει πολύ έντονη αυτή η συζήτηση για συνεργασίε και παρά το γεγονό ότι μια και είναι το πρόσωπο των ημερών ο κ. Ανδουλάκη μετά από αυτή τη συνέντευξη και την απάντηση και τη σύγκρουση που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη, λέει ούτε Τσίπρα. Ε, είδε ότι η δήλωση του εκπροσώπου του κόμματό σα, τη κ. Σαπανίδου, λέει ότι τα δύο κόμματα έχουν και τώρα κοινή προοπτική και δεν βλέπω εχμέ κατά τη θέση αυτή. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να τη διαπραγματευτείτε ή ότι θεωρείτε ότι το Πασόκ θα την αλλάξει εκ των πραγμάτων την κρίσιμη ώρα. Κύριε Βιχέρο, νομίζω ότι οι κυβερνήσει συνεργασία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αρθρώνονται πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα. Mm -hmm. Αρθρώνονται όμως και πάνω στη φερεγιότητα των προσώπων και των πολιτικών αρχηγών. Α, καταλαβαίνω τον τακτικό ελιγμό που επιχειρεί ο κύριος Ανδρουλάκης, πάμε σε εκλογές, δικαίωμά του είναι να θέλει να επιτύχει το μεγαλύτερο δυνατό ποστό για το κόμμα του... Ε, εμείς δεν έχουμε θέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πά, πολύ καιρό ε, ως πολιτικό μας αντίπαλο, έχουμε ανταγωνισμό μαζί του, διεκδικούμε α, ψήφους που θα διεκδικούσε και αυτό, αλλά λέμε ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να ιτηθεί. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω, για παράδειγμα, πώς <Συκλή> ο ίδιος κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος το 2012 ως γραμματέας του κόμματος Έκανε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και απεδέχθηκε. Και σωστά λέω εγώ. Πρωθυπουργό ο αρχηγό του πρώτου κόμματο. Αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση ο αρχηγό τότε του, 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 του τρίτου κόμματο. Τώρα λέει ούτε ούτε. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το απαντήσουν οι ίδιοι. Ε, εγώ βάζω και ένα άλλο θέμα κοινωνική λογοδοσία και δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν διανοούμε α, να κερδίσει ε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με τον Τσίπρα πρόεδρο τη εκλογή και να βγει κάποιο άλλο. Ποιο ποιος άλλο να βγει. Θα βγει ένα. ο οποίο ασχολείται με το τραπεζικό σύστημα. Θα βγει ένας ένα άλλο βουλευτή. ένα πολιτικό προσπάει. Δεν ξέρω. Μπορείτε να βρείτε ένα το χώρο τη κεντροαριστερά να τον μα, μα ξέρετε, να βρούμε. Τι, τι είναι να, να βρούμε. Να βρείτε για, το, γιατί το λέω. Γιατί αν σα αφορά κυρίω η προοδευτική διακυβέρνηση όπω την περιγράφετε, φαντάζομαι δεν σα απασχολεί ποιο αλλά το να έχει μια τέτοια κυβέρνηση. Κύριε Χαίρο, ε, ο πρωθυπουργό, εμεί στείλουμε τώρα για τον κύριο Μιτσοτάκη και για την ιστορία των τεμπών, αλλά και για τα άλλα. Κάνουμε έναν απολογισμό. Mm -hmm. Λέμε απέτυχε ο κύριο Μητσοτάκη. Πώ το λέμε αυτό, Γιατί ψηφίστηκε το 19, Γιατί πήρε την ευθύνη, Γιατί είπε κάποια πράγματα το 19 και κατά τη γνώμη μα, οι πολίτε οι οποίοι τώρα μα βλέπουν, τα ζουν στην καθημερινότητά του, λένε δεν τα έκανε αυτά ο κύριο Μητσοτάκη. Άρα να δούμε, να ψηφίσουμε τον κύριο Τσίπρα, ψηφίσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Αλλά αυτά πρέπει να είναι καθαρά τώρα. Προγραμματικά και πολιτικά, Κατά τη γνώμη μου, συντρέχουν απολύτω οι προποθέσει μια προοδευτική συνεργασία και σωστά και ο κύριο Ανδρουλάκη, χθε τοποθέτησε το κόμμα του εκεί που πάντα ιστορικά βρίσκεται, δηλαδή στον προοδευτικό χώρο. Ποιο μπορεί να είναι ένα μετεκλογικό πρόγραμμα συνεργασία υπό τη βασική προπόθεση ότι εμεί βγαίνουμε πρώτοι και παίρνουμε την πρώτη εντολή, δηλαδή κερδίζουμε τι εκλογέ πρώτων. Οι κοινέ αντιπολιτευτικέ γραμμέ τη περίοδου 2019-2023. Αυτά τα οποία λέμε για το ΕΣΥ, τα ίδια λέμε. Mm -hmm. Αυτά τα οποία λέμε για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέου. Λέμε περίπου τα ίδια. Αυτά τα οποία λέμε για την πολιτική τη στέγαση. Αυτά τα οποία λέμε για την ενέργεια. Mm -hmm. Επίση, mm -hmm. μία κοινή βάση διαλόγου χωρί να μακρηγορώ και να μονοπολώ μπορεί να είναι. Τα προγράμματα, τα, τα κυβερνητικά, το, των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, τα οποία Άρα, έχουν διαχειριστικές ευθύνες φίλη στην Ευρώπη. Τώρα αρκετά για την κυρία Αντωνίκη. Αλλά τη και συγκεκριμένη πάω... πρόταση, από ό,τι κατάλαβα την κι εσεί. Να είναι ένα σαφώς, τρίτο σαφές, πρόσωπο ο προθυπουργό. Αυτό κύριο Λοιπόν, θέλω να πάω Για να γίνει Και επειδή... Δεν έβαλα του δύο κυρίου γιατί δεν το θεωρώ σωστό και είμαι σίγουρη ότι ούτε εκείνοι το θεωρούν σωστό να συζητήσουν για κάτι που αφορά το κόμμα σα. Θέλω να μα απαντήσετε, κυρία Αντωνίου, για αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε σήμερα. Δηλαδή, συνέδευξη του κυρίου Ανδρουλάκη χθε το βράδυ, που λέει ούτε τσίπα ούτε μιτσοτάκη. <χω> συνέδευξη του κυρίου Λοβέρδου, που λέει ουσιαστικά αδειάζοντα τον κύριο Ανδρουλάκη ότι πρέπει να πούμε όμω το πρόσωπο που προτείνουμε αφού λέμε ποιον δεν θέλουμε. Και μετά διαρροή από το κόμμα σα και επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι και δεν έχετε φύγει ποτέ από το Πασόκ, να έρχεται η Χαριλάου Τρικούπου ουσιαστικά και να λέει ότι ο κύριο Λοβέρδο ταυτίζεται με αυτά που λέει ο κύριο Οικονόμου και ο κύριο Κέρτσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόμμα σα σήμερα ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Λοβέρδο, ή εγώ το ερμηνεύω έτσι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, μια και μου λέτε ότι είμαι ένα έμπειρο πολιτικό στέλεχο και έχω ζήσει όλε τι πολιτικέ εξελίξει και τη δύσκολη συγκυρία. Δεν λέει. Είστε. Ναι. Είστε έμπειρο πολιτικό. Ναι. Και, και επειδή οι διαρροέ ήταν τόσο έντονε, κάτι λέμε. Σε λένε. ευχαριστώ, κύριε Κακλαμπάνη. Αλλά θα ήθελα να πω ναι. το εξή. Ότι καλό θα είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στι δηλώσει μα και να μην ε, ε, τσιμπάμε, θα έλεγα. Συγγνώμη για την έκφραση ε, στι επιθέσει ή στην πολιτική που κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, διότι μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη χθε mm. του Προέδρου μα. Είδαμε μια τρομερή επίθεση. Το είπατε και στην αρχή, στην ερώτησή σα προς τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί όλη αυτή η επίθεση σήμερα στον πρόεδρο και στο Πασόκ, μια και στη χθεσινή του συνέντευξη ο πρόεδρος μας είπε τι γνωστέ θέσει του. Δεν τα είπε για πρώτη φορά. Ε, τα τσακωθήκατε στο εσωτερικό όμω. Αυτό είναι. Ε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μα ναι. για να μην οδηγηθούμε σε εσωστρέφεια. Γιατί δεν βοηθάει ένα μήνα πριν τι εκλογέ ένα τέτοιο κλίμα. Εσεί κατανοείτε τη διαρροή του κομμάτου απέναντι την στον κατανοώ, κύριο Λοβέρδο. Την θεωρείτε κατανοώ. Ότι τη Απλώ η, θέση μου, η θέση μου είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί ναι. για να μην μπούμε σε ισοστρέφεια. Και τοποθέτηση... πρώτα απ' όλα με ευθύνη η δικιά μα εννοώ των βουλευτών. Η τοποθέτηση του κυρίου Λοβέρδου θεωρείται ότι είναι πιο κοντά σε αυτή των κυβερνητικών στελεχών. Ε, δεν Αυτό είπε το κόμμα είπε ότι δεν, λέει νομι... περίπου τα ίδια Δεν νομίζω, απλώ είπα να, Σκέψη. επειδή από το πρωί οι επιθέσει προ του βουλευτέ, τα στελέχη είναι πέστε μα ποιο πρόσωπο, γιατί και ποιο θα προτείνετε και τι θα κάνετε και γιατί αμφισβητεί τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Ε, τώρα σα το ο κύριο Λοβέρδο που είναι βουλευτή. ναι, είναι γνωστή η θέση του κυρίου Λοβέρδου. Μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά είναι γνωστή Μάλιστα. η θέση του, του κυρίου Λοβέρδου. Εγώ θεωρώ Πάντως, ότι θα πρέπει να αποφεύγονται αυτέ τι συγκρίσει έθε έχει, και έθε για να μην υπάρχουν έχει ζητήματα. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί πράγματι είστε ένα ιστορικό στέλεχο στο Πασόκ που λέτε απόψε. Με μεγαλώνετε πολύ. Θα έλεγα να γίνω ιστορικό στέλεχο, δεν είμαι ακόμη. Δεν ήταν πολύ καλό αυτό. Από πλευρά ουσία, όχι ηλικία. Ε, έχει ενδιαφέρον το ότι λέτε απόψε. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος εξέφρασε τις απόψεις που εξέφρασαν στελέχη του κόμματος. Διότι αυτό το δεν νομίζω έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση του κόμματος. Κυρία Αντωνίου, εγώ το θέλω κρατάω. να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το Πασόκ λέει ότι ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα σκοπεύετε να προτείνετε προεκλογικά κάποιο άλλο πρόσωπο που θα πείτε ορίστε αυτό να είναι ο επόμενο πρωθυπουργό. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπω είπα, οι θέσει του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου μα, είναι γνωστέ, τι έχει πει από την Άνοιξη. Δεν το λέει τώρα. Ε, το είχατε και βέβαια, αποσύρει όμω. Και βέβαια, όχι, δεν το έχουμε αποσύρει. Το είχατε αποσύρει το, αποσύρει, το, ρεπορτάζ λέει αυτό. Ε, το, το, είχατε αποσύρει. Ό, ό, και ό. Το, είχατε αποσύρει ό, και ό. το είχατε αποσύρει και δυναμικά. Απλώς, το, απλώς το, η νέα δημοκρατία, απλώς η Δημοκρατία κάθε φορά που κάνει τοποθέτηση ιδίω ο Πρόεδρος κάθε φορά μετρά και το κόμμα για να δει αν έχει αποσύρει τη θέση αυτή ή όχι αν την έχει πιο χαμηλά ή πιο ψηλά. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως το τελευταίο διάστημα και με την επίθεση που δέχτηκε σήμερα το κόμμα μου, μετά τα, τα τέμπη, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ε, φοβάται πάρα πολύ για την αυτοδυναμία mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία. Και εσεί πώ θα ε, φοβάστε και... όμω ω κόμμα, αν είστε κόμμα, γιατί αν δεν έχουν αυτοδυναμία θα συμπιέζεστε και από το ΣΥΡΙΖΑ. έτσι Δεν πάει πάντα, το ξέρετε αυτό. Ε, Θέλω δεν να πω ότι ο, κάθε βρεγμένος, που ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Συμφωνείτε, αλλά κάθε κάλπι που μπαίνει στην πορεία συμπιέζει. Βεβαίω, βεβαίω. Απλώ εμεί έχουμε ξεκάθαρε θέσει το έχουμε πει από την αρχή όσο αφορά για τα θέματα της κυβερνησιμότητας ναι, και είναι πολύ σημαντικό θέμα το κυρίαρχο. Όμω πρώτα πρέπει να μιλήσουν οι πολίτε, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Mm -hmm. Μετά και τα τέμπη, κατά την άποψή μου, ήμασταν και πριν. Αλλά τα τέμπη το επιβεβαίωσαν και άρχισαν Μάλιστα. να το καταλαβαίνουν και το επιτελικό κράτο επιτέλου. κυριά. Να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Θα σα απαντήσω σε όλε. Μην έχετε αγωνία. Σε, σε όλε θα σα απαντήσουμε, διότι θέλω να απαντήσω και στι τοποθετήσει <Σε> των αγαπητών συναδέλφων και στα ερωτήματά σα. Θέλω να πούμε και λέμε το πολύ απλό. Πρώτον, να μιλήσουν οι πολίτε και οι πολίτε θα δώσουν το δικό του μήνυμα. Που ακόμα, κατά την άποψή μου, δεν ξέρουμε ποια θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Ε, ποια θα είναι τα ποσοστά ε, που θα δώσουν ένα μήνυμα σε όλε τι πολιτικέ δυνάμει του τόπου. Να μιλήσουν πρώτα οι πολίτε. Όσο μα αφορά, θα διαβάσουμε σωστά το μήνυμα όπω το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και τα χρόνια τη κρίση. Και έχουμε σταθεί. Στο ύψο των περιστάσεων για τη χώρα και όχι για την παράταξή μα. Και το έχουμε πληρώσει Μάλιστα. πολύ παραπάνω από ό,τι μα λοιπόν, αναλογούσε. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή πιστεύουμε ότι ε, ε, πολύ πιθανόν, το πιο πιθανό ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, θα δούμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα. Ε, άρα, εδώ μιλάμε για κυβερνήσει συνεργασία πλέον. Άρα, στι κυβερνήσει συνεργασία, το πρώτο θέμα που πρέπει να προτάξουμε όλοι μας... Είναι ποια θα είναι Μάλιστα. τα προγράμματα και ποιε θα είναι οι δεσμεύσει. Και πάνω λοιπόν. εκεί θα ζητήσουμε όλοι την ψήφο λοιπόν. των πολιτών. Δεύτερον, τα πρόσωπα. Πάμε μετά. Και πιστεύουμε ότι και τα πρόσωπα σίγουρα παίζουν ρόλο, από τον επικεφαλή μέχρι το τι στελέχη προτείνουμε για μια κυβέρνηση. Διότι πρέπει να είναι αξιόπιστα και φερέγγια να υλοποιήσουν πάνω απ' όλα ε, την προγραμματική μας δεσμεύση. Εδώ δεν μιλάμε για στελέχη, κυρία Αντωνίου. Ε, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό. Βεβαίω. Παίρνοντα τη σκητάλη ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί είμαι καλεσμένο από την κυρία Καλογεροπούλου, οφείλεται να ξέρει ο ελληνικό λαό. Ποιον προτείνετε για να τον κυβερνήσει, να το πείτε προεκλογικά αυτό. Κοιτάξτε Όχι μετεκλογικά. Κοιτάξτε να δείτε. Προεκλογικά κύριε, πρέπει κύριε, να δείτε. Κύριε Κυρία Νίκατα Κακλαμάνη, επειδή είστε κι εσείς έμπειρο και ιστορικός τέλεγος της Νέα Δημοκρατία, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εγώ και λόγω ηλικία ο... το αποδέχομαι. <laughs> ε, όταν πάμε σε συνεργασίε και θα συζητήσουν τα κόμματα, όπω είπα, πρώτα πρέπει να προτάξουμε τι θέσει και δεύτερο θα δούμε τα πρόσωπα να. αν συμφωνούμε. Είτε. Διότι ε. κοιτάξτε να, ε, κύριε. Να πω ότι να είναι το επιχείρημά μα. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσετε όμω, κυρία Τεπέργο. Ναι, ναι, όχι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να, ξανά να, ξανά να ξανά. είναι ταμπού τα και ξανά. τα πρόσωπα, διότι Κανά. αυτά τα έχουμε ξαναζήσει στη χώρα. Ναι. Θα σα θυμίσω Κατανοητό. ότι όταν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και είχαμε την πλειοψηφία ναι. και αναγκαστήκαμε από τι ποιέ τη κοινωνία και όχι μόνο και άλλων δυνάμεων. Και συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία και το Λάο. Ένα από του όρου του κυρίου Σαμαράκη του Λάου ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρχει η εκλεγμένη υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει κυβέρνηση λοιπόν, που είχε την πλειοψηφία και πήγαμε σε άλλο να πρόσωπο. Αυτή ήταν η όρη των άλλων ναι, κομμάτων. Άρα, κύριε Κακλαμπάνη, εδώ πάμε για εκλογέ τώρα. Είναι το ίδιο. Άρα, σε επίπεδο, όταν πάμε σε συνεργασία, όλα μπαίνουν στο τραπέζι. Θέλω να έρθω σε εσά τώρα. Και να κλείσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση, για να δούμε και για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ΤΕΜΠΗ. Να μου πείτε και πόσο ενδιαφέρον έχει το αν θα είχε κάνει μία ή δύο ή τρει-πέντε συναντήσει ο κύριο Αντουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη για το κλίμα των ημερών και για όλα αυτά που συζητάμε. Εσεί θεωρείτε ότι είναι θεσμικό ατόπιμα, ότι έπρεπε να έχουν συναντηθεί, ότι δείχνει ότι ο Αντουλάκη, για παράδειγμα, πάει με τον Τζίπρα ή ότι κλείνει την πόρτα τη συνεργασία. Πώ το ερμηνεύεται. Θεσμικό ατόπιμα, όχι αλλά ότι οπωσδήποτε ότι είναι πολιτικά ανφέρ να σε καλεί ένας Πρωθυπουργό άμα τη εκλογή σου mm -hmm. να συναντηθείτε να σε συγχαρεί mm -hmm. από κοντά και να σε γνωρίσει και εσύ να περιφρονείς και να λες δεν έρχομαι, πολιτικά είναι ανφέρ. Μάλιστα. Και όταν μάλιστα να πούμε, είσαι ο αρχηγό του Τρίτου Κόμματο και ο άλλο είναι ο αρχηγό του Πρώτου Κόμματο και ο πρωθυπουργό της τη Ελλάδο. Όχι θεσμικό αντόπιμα. Ε, ατόπιμα. Τώρα, δεν είναι, ούτε για... ο Μητσοτάκη είπε θεσμικό ατόπιμα. Ρώτησα, ρωτώ. ρωτώ. Ε, θέλω να έρθω στο θέμα των τεμπών. Με την εικόνα που έχετε και με τι συζητήσει που γίνονται, είδα ότι ο κύριο Παπά σήμερα. Και το λένε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συγκαλύψει τα πάντα και όχι να διερευνήσει τα πάντα για την τραγωδία των τεμπών. Και γίνεται η δική αναφορά και στα πρόσωπα που έχουν οριστεί στι επιλοπέ αυτέ, που δεν έχουν προέλθει από μια συνένεση, α την πούμε έτσι, διακομματική. Πώ το απαντάτε αυτό, Γιατί τώρα πλέον έρχεται μια βαριά σκία πάνω σε αυτό, και ακούνε οι πολίτε ότι σε αυτήν ουσιαστικά την έρευνα που γίνεται, να το πω εγώ λαϊκά. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενταχθεί είναι πρόσωπα τη κυβέρνηση. Αυτό λέει με λίγα λόγια ο κύριο Παπά. Εντάξει. Το ότι το λέει ο κύριο Παπά δεν σημαίνει ότι είναι θέσφατο. Εντάξει. Είναι η εγκληματική εντύπωση. Εγώ να κάνω μια συνολική τοποθέτηση. Ήμουν εδώ ξανά, με είχατε mm. ξανακαλέσει, είχε προκύψει τα τέμπη, κάναμε επί τη ουσία κουβέντα. Σήμερα εγώ έχω να σα πω ότι η κυβέρνηση έχει πει αυτά που όφιλε να πει και πιστεύει ότι είναι τα ορθά. Ο πρωθυπουργό ο ίδιο προχθέ επανέλαβε τη θέση τη Νέα Δημοκρατία της κυβέρνησης και του ιδίου. Η αντιπολίτευση έχει αντιπαραθέσει τις δικές της θέσεις, τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις Ο ελληνικός λαός μας έχει ακούσει όλους και όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης θα κάνει την αξιολόγησή του. Το να κάθομαι τώρα απόψε πάλι να αρχίζω να λέω ότι είπε ο κύριο Παπά κτλ. κατά την άποψή μου δεν έχει καμία σημασία, τουλάχιστον για μα. Καμία σημασία μιλάει για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο. Yeah, πριν το... μιλούσαν για ένα άλλο πρόσωπο, όμω. το άλλο πρόσωπο όλο... δεν, υπάρχει. Α, δεν υπάρχει. Κύριε, δεν υπάρχει. κύριε Κακλαμάνη, δεν το υπάρχει θέμα των το το τεμπών είναι τόσο μεγάλο που φαντάζουμε εσεί που είστε είναι. Ε, τόσο έμπειρο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ε, ότι θα πάμε στι εκλογέ με αυτό το θέμα. Δηλαδή. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει από την ατζέντα, ακόμα και αν η κυβέρνηση το επιθυμεί. Και μπορώ να κατανοήσω για ποιου λόγου. Ε, δεν μπορεί να βγει ένα τέτοιο θέμα από την πολιτική ατζέντα και από τη συζήτηση. Κυρία Καλογεροπούλου, εδώ γύρω από αυτό το τραπέζι είμαστε έξι άνθρωποι. Και είμαστε ακόμη επηρεασμένοι ψυχολογικά από αυτό το οποίο έγινε. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Πολύ περισσότερο οι μανάδε και οι πατεράδε που χάσαν τα παιδιά του. Αλλά αυτή είναι από μόνοι τους μια άλλη κατηγορία. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, ορθώς το είπατε, να βγει από την ατζέντα. Το ξέρουμε ότι θα υπάρξει στην ατζέντα. Εγώ απλά είπα ότι ό,τι ήταν να υποθεί σε επίπεδο πολιτικών σχηματισμών έχει υποθεί. Ο κύριος Πιέρος μου έκανε μια άλλη ερώτηση όμως σχετικά με την Τριμελή Επιτροπή ναι, Διερεύνησης. Ναι. Αυτή δεν είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι η έρευνα τη δικαιοσύνη. Εάν μου επιτρέπετε, κύριε Κακλαμάνη, συγγνώμη που σα διακόπτω, αυτό έρχεται σε συνδυασμό με το ότι μέχρι προχθέ η κυβέρνηση έλεγε ότι τηλεδιοίκηση υπάρχει. Υπάρχει ένα πακέτο δηλαδή. Ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να αλλάξει το αφήγημα και να πει ότι όλα λειτουργούσαν σωστά. Ε, δεν έχει πει αυτό η κυβέρνηση, κυρία Καλογεροπούλου, ότι όλα λειτουργούσαν σωστά. Απλά δεν δέχτηκε ότι όλα λειτουργούσαν σωστά επί ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αυτό, και άλλο ότι, είναι, επί, είναι τον υμερό, ότι επί των ημερών μα όλα λειτουργούσαν σωστά. Είναι μια καλή Εγώ, λοιπόν, περιμένω το πόρισμα τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω αυτό που σα είπα εκείνο το βράδυ, που ήταν μια επομένη που είχε κάνει το διάγγελμα ο Πρωθυπουργό και είχε ζητήσει συγγνώμη. Και θυμάμαι τι σα είπα, ότι η λέξη συγγνώμη, όταν βγαίνει από το στόμα ενό πολιτικού για να αποκτήσει περιεχόμενο, πρέπει να ακολουθηθεί από πράξει. Λοιπόν, Και σα είπα τώρα. τρία πράγματα. Mm -hmm. Το τρίτο στη σειρά ήταν. Ότι η δικαιοσύνη πρέπει γρήγορα, χωρί να είναι ει βάρο όμω τη διερεύνηση, να, να βγάλει το πόρισμά τη λοιπόν, και να μην καταλήξουμε θέλω... όπω το μάτι που το 18 έγινε ότι έγινε και ακόμα γίνεται το δικαστήριο. Θέλω να έρθω με αυτό σε εσά, κύριε Ζαχαριάδη, και να σα ρωτήσω τώρα να μα το εξηγήσετε αυτό που λέει ο κύριο Παπά. Γιατί όντω είναι μια βαριά σκιά πάνω στην έρευνα αυτή το να ακούνε οι πολίτε ότι ουσιαστικά αυτοί που ερευνούν. Είναι και συνυπεύθυνη για την λαγωδία των τεμπών. Αν το έχω καταλάβει καλά, θέλω να μα πείτε για ποιο λόγο δίνεται τόσο βάρο αυτή την υπόθεση. Εννοώ τη Επιτροπή ειδικά. Γιατί είδαμε ειδική αναφορά και τοποθέτηση του κ. Παπά σήμερα. Κοιτάξτε, κ. Πιέρο, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή. Σωστά, ναι. Είχαμε πει ότι αυτό ο οποίο ελέγχεται για αυτά τα οποία δεν έκανε τέσσερα ολόκληρα χρόνια, και ναι. φτάσαμε ω εδώ. Ε, δεν μπορεί να διορίζει και να τοποθετεί τον ελεγκτή και μάλιστα δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε θεσμικό mm -hmm. να στέλνει επιστολές α, στην ανώτατη δικαιοσύνη υποδεικνύοντάς της ποια πορίσματα θα λάβει υπόψη, ποια δεν θα λάβει κτλ. Εγώ ακόμα και σήμερα, παρόλο που παρακολουθώ εντατικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς το πλαίσιο και το όριο της έρευνας που κάνει αυτή η Επιτροπή. Κάνει την ίδια δουλειά που θα κάνει η δικαιοσύνη. Άρα, ποιο ο λόγο δύο φορεί στη χώρα να ερευνούν το ίδιο η πράγμα. Η δικαιοσύνη ερευνά και ποινικέ ευθύνε. Δεύτερον, δεύτερον. Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα προφανώς. να ερευνήσει ποινικέ ευθύνε. Προφανώ. Μην τα λέτε επομένω. Υπάρχει ε, ολόκληρη διεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Σιδηροδρόμων, η οποία έχει διάθεση να προσφέρει τεχνογνωσία και στη χώρα α, για την επόμενη μέρα. Ε, άρα λοιπόν, ε, από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε υποδείξει mm. την στρατηγική της κυβέρνησης η οποία δεν έλεγε τίποτα άλλο από είτε από μια διάχυση της ευθύνης όλοι μαζί φταίμε, όταν όλοι μαζί φταίμε, όλοι όσοι μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι στο τέλος της ημέρας δεν φταίει κανένας ε, είτε ότι η ευθύνη εξαντλείται προσωπικά στο σταθμάρχη για να είμαι δίκαιος, στη δημόσια εκφορά του λόγου υπάρχουν ορισμένα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα ο Αντιπρόεδρος και υπουργό ανάπτυξη που λέει Σταθμάρχη τελεία και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν πιο μετριοπαθή λόγο. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ σχολιαστή των λεγόμενων τη κυβέρνηση. Εμεί λοιπόν λέμε ότι η κοινωνία επιμένει να βάζει ερωτήματα mm -hmm. γιατί, πώ, τι φταίει, ε, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση γύρω από τη Σύμβαση 717, αλλά γύρω από τα άλλα ζητήματα, γύρω από τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που α, υπονομεύτηκαν από το 2019 και μετά και που αν εφαρμοζόντουσαν, εγώ λέω, στα στάνταρ που ήσαν το 2019, η πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο συγκλονιστικό δυστύχημα θα ήταν πολύ πολύ <σχετί> μικρότερη. Ο κ. Κλαμάνης όση ώρα μιλούσε, πάντω είπε και κάτι άλλο, ότι δεν αποδέχεται ότι όλα έγιναν σωστά επί ΣΥΡΙΖΑ. Το λέτε αυτό, είναι κάτι το οποίο. Προφανώ. Όλα έγιναν σωστά επί ΣΥΡΙΖΑ. Μα προφανώ. Το είπε ο Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη στιγμή. <σχετί> Αλλά άλλο ο Τσίπρα είπε ότι δεν έγιναν όλα σωστά. Ο κύριο είπε ότι έγιναν όλα σωστά. Λέω λοιπόν, ούτε ο κύριο Σπύριντς Εμείς τι λέμε. Ε, πώς δεν είπε. Ε, εμείς λέμε ότι το 2019 παραδώσαμε έναν σιδηρόδρομο ο οποίος ήταν πιο σύγχρονος και πιο ασφαλής σε σχέση με αυτόν τον οποίον παραλάβαμε το 2015 και με τα στάνταρ ασφαλείας τα οποία ίσχυαν τότε τα οποία στη συνέχεια ένα-ένα άρχισαν να υποχώρουν. Δηλαδή, 25 σταθμάρχες έναντι 10. Κέντρο δευτεροβάθμια τηλε, τηλε α, στην οδό Καρόλου για όλη τη χώρα. Τίποτα στην οδό Καρόλου. Ε, κέντρο περιφερειακή τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Για ποιο στη Λάρισα. Ε, Πλήρε ε, κέντρο στο, το, 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 19. Απλή γραμμή χάραξη το το, 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 23. Ε, όλα αυτά α, συνηγορούν σε μια κατεύθυνση η οποία έπαιξε ρόλο μαζί με το συγκλονιστικό ανθρώπινο λάθος. Αλλά όποτε γίνεται ένα συγκλονιστικό ανθρώπινο λάθος, η ανθρώπινη επιστήμη, η τεχνολογία, τα συστήματα ασφαλεία mm. έχουν τρόπου αυτό να το ακυρώνουν, αυτό να το, να το βάζουν προ την αντίθετη ροπή, κάπω να, 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 να το, βλέπουν. Δεν μπορεί όλη η συζήτηση να είναι ο σταθμάρχη. τελεία. να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαρέα, επειδή πια έχει και μια πολιτική διάσταση το θέμα, πέρα από τα, τα τεχνικά και όλα αυτά που έτσι κι αλλιώ θα προκύψουν και από το πόρισμα. Ε, είδαμε τι πρώτε δημοσκοπήσεις των τον 20 αυτών 25 ημερών να δείχνουν αυτή τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και την μη δική σας ε, ωφέλεια, να το πω έτσι, από αυτή τη φθορά. Είδαμε τώρα χθες μία δημοσκόπηση της GPO κατά τη διορθωμένη μετά από 20 και τόσες μέρες με την διαφορά να αυξάνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ να εξακολουθεί να μην καρπώνεται. Και θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Ενθυμίστε τι σα είπα στη ραδιοφωνική μα συνέντευξη. Φοβάστε λοιπόν κύριε Ζαχαριάδη μήπως όσο προχωράει ο χρόνος και αποφορτίζεται και η ένταση οι, δη... οι δημοσκοπήσεις διορθώνονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και εσείς θα είστε ξανά στα ίδια ε, Όχι, το αντίθετο Πάντως πι... δεν το βγάζουν πι... αυτό πι... οι δημοσκοπήσεις πι... που λέτε. το πι... αντίθετο βγάζουν Πιστεύω ότι όσο ο κόσμος συνειδητοποιεί τι πραγματικά έχει συμβεί την τελευταία τετραετία Όσο ο κόσμος διαπιστώνει την κραυγαλαία απόσταση μεταξύ επικοινωνίας και πραγματικότητας, τόσο θα βαθαίνει η απόσταση και η αποστασιοποίηση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το 2019 που είχαν πιστεί ότι ο κύριος Μητσοτάκη είναι κάποιος ο οποίος είναι επιτελικό, επιτελικός, αποτελεσματικός, άριστος και τα λοιπά. Θα κερδίσετε γιατί ε, για να γίνετε πρώτο α, κόμμα θα α, πρέπει αυτό να, είναι, να κερδίσετε αυτού αυτούς τους ψηφοφόρους. Α, αυτό, είναι, αυτό είναι, το μεγάλο στίχημα των, των επόμενων ε, δύο μηνών. Το στίχημα του κέντρου. Όχι στι στις δημοσκοπήσεις. δεν είναι το, στίχημα του κέντρου. του, κέντρου. Είναι και το στίχημα του κέντρου και εγώ το υπερασπίζομαι με πάθος. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει ακόμα πιο θαραλέα βήματα από τα μεγάλα που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία. Δεν τα καταφέρετε τέσσερα χρόνια, να, τα καταφέρετε σε ένα μήνα. θα σας πω. Πολλές φορές τι, λένε όσα φέρνει ο χρόνος. Δε, ο, ο χρόνος είναι... Καλό κύριο Τσίπρα, στη μία μέρα ο, ήθελε να κερδίσει το κέντρο, έδιωξε τον πολλά και δεν θα τον ξαναπήρε. Ο χρόνος, ο χρόνος είναι πολύ πυκνός πολιτικά και είμαστε σε φάση απολογισμού. εδώ δεν κρίνεται η συζήτηση για το κέντρο. Εδώ κρίνεται η ικανότητα και η διαχειριστική επάρκεια μια κυβέρνηση ναι. να οργανώσει μια ασφαλή, ανθεκτική, Μάλιστα. σύγχρονη πριν, και βιώσιμη πάω, χώρα. Δηλαδή, να μπαίνουμε στα τρένα και να βγαίνουμε, <clears throat> να έχουμε α, καλή αντισυσμική θωράκιση, να έχουμε αποτελεσματικό α, εθνικό σύστημα υγεία, να έχουμε καλή παιδεία. Πριν πάω στην κυρία Αντωνίου, έβαλε μια αιχμή και θα πάω, εννοείται να ρωτήσω και για τα την άποψη Πασόκ σε σχέση με το κέντρο και την επιστροφή του κυρίου Πολάκη. Δεν θεωρείτε ότι χωρί τον κύριο Πολάκη, να το πω εγώ τώρα πολύ απλοϊκά, θα ήταν πιο εύκολο να ψηφίσει ένα κεντρό, ένα κεντρό ε, θεωρώ ότι όντω το, 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 λέτε με μία απλούστευση. Ναι. Δεν ε, θέλω να πω ότι τώρα ένα κεντρό που έχει ψηφίσει παλιά Πασόκ, Ποτάμι, Δημάρ, Μητσοτάκι. Από, από αυτού του ανθρώπου οι οποίοι είναι ναι. ένα εκρεμέ, α, πούμε. Αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι από το 2012 <σίλια> και μετά κάνανε το μικρό ΣΥΡΙΖΑ του 3 και του 4%, τα 100, 36%. Λέω για αυτού που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα ΣΥΡΙΖΑ και, και θα μπορούσε να τους είναι πιο εύκολο αν δεν και, ήταν ο κύριο και, Πολάκης Και, αυτό και, 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 και αυτοί ε, που ψήφισαν ε, 31,5% το 2019. <σίλια> <σίλια> Εγώ λέω λοιπόν, Εγώ λέω λοιπόν, ότι η στρατηγική του κόμματο πρέπει να υπερβαίνει τα πρόσωπα. Ναι. και να χαράσετε από την ηγεσία. Άμα τα πρόσωπα δεν υπερβαίνουν στα του κόμματος. Και δούμε. κρατώ, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αυτή είναι η συλλογική δέσμευση και η συγνώμη του Παύλου Πολάκη στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που καταδίκασαν α, τις, ε, τις αναρτήσεις του ε, Λε, στα, στα, στα social media. Έχει... Ε, όμως, λέω. Ότι ο Αλέξη Τσίπρα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο ΜΕΓΑ, πριν τοποθετηθεί ο κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Ανδρουλάκη, mm -hmm. είπε κάτι το οποίο για μένα και για το κόμμα μα είναι μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη. Εμείς δεν ερχόμαστε σαν επόμενη κυβέρνηση για να πάρουμε τη ρεβάνς, για να εκδικηθούμε ή για να γκρεμίσουμε. Ερχόμαστε για να ενώσουμε, να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε και για να γεφυρώσουμε. Πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο πυρήνα του ανοίγματο του μεγάλου του ΣΥΡΙΖΑ, yeah. του μεγάλου του ΣΥΡΙΖΑ yeah. και στο χώρο του yeah. κέντρου Μια αλλά και, το και στη μεγάλη Όλα αυτά δηλαδή συμπίπτουν με αυτά που λέτε και με στη Βουλή. Τα άκουσα εγώ με τα αυτιά μου και την προείδρευα. Ότι θα στήσετε προανακριτική επιτροπή είναι ότι θα ενώσετε και όλα αυτά. Καταρχήν, εξεταστική επιτροπή έχει. Δεν είπατε εξεταστική, είπατε προανακριτική, ειδικά, ειδικά δικαστήρια. Αδάζουμε, ειδικά δικαστήρια δεν έχει σημασία για ποιον. Λέω, αυτά όλα εμπίπτουν στο ε, θα ενώσουμε κτλ. και θα δημιουργήσουμε. Κύριε Κακλαμάνη, είστε πολύ έμπειρο. Εάν συντρέχει λόγο να αξιοποιήσουμε. Uh, τη δυνατότητα που δίνει ο κανονισμό τη Βουλή για κάτι τέτοιο, mm. για να ερευνηθούν ευθύνε. Αυτήν την ευθύνες. έχετε και τώρα, με βάση yeah. το σύνταγμα που yeah. ψηφίσαμε yeah. εμεί. Yeah. Σαν κάνουμε. κυβέρνηση που λέτε yeah. ότι θα. Εμεί δεν θέλουμε, οι πολιτικοί μα αντίπαλοι yeah. που θα ιτηθούν, yeah. θα πάνε στο σπίτι του, δεν θα πάνε στα ειδικά δικαστήρια. Α, είναι μια άλλη τοποθέτηση ο που κάνετε εσείς. άλλη σύντροφή σα ή πάνω άλλα πράγματα. Μου αρέσει η οθέτηση της ρίσης του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στον, στην κυρία Αντωνίου. επειδή θέσατε πριν το θέμα Πολάκη, θέλω να μου πείτε κυρία Αντωνίου αν θεωρείτε ότι ο Παύλος mm. Πολάκης και ό,τι εκφράζει εν εντός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αγκάθι στην όποια συνεργασία μεταξύ του κόμματός σας και του και του ΣΥΡΙΖΑ, ε, πολύ περισσότερο αν επαναληφθούν τουίτ tweet και αναφορές του στυλ, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης, είναι πιασμένος και διάφορα τέτοια. Και θα το ρωτήσω κι αυτό, μια και συζητάμε για τα πρόσωπα, αν ένα από τους όρους που θέτει το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι εκτός κάδρου ο κύριος Πολάκης με τεκλογικά. Εννοώ σε κάποιο υπουργείο ή οτιδήποτε αλλού. Ε, όπως είπα, το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι Πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα και οι θέσεις. Να. Και βέβαια όταν θα πάμε στα πρόσωπα όπως είπα πριν πρέπει να είναι πρόσωπα αξι... αξιόπιστα, φερέγγια με τα οποία θα συμφωνούμε αν συμμετέχουμε σε κυβερνητικό σχήμα ή όχι. Ε, τα οποία να μας καλύπτουν ε, ιδεολογικά, πολιτικά και βέβαια και στο επίπεδο όπως είπα ε, της συμπεριφορά, mm. διότι από τη μία έχουμε κατά την άποψή μου τον κύριο Άδων και από την άλλη έχουμε τον κύριο Πολάκη που ο καθένα για τους δικούς του δικού του λόγου, είτε του προσωπικού, είτε του πολιτικού, είτε του στρατηγικού mm -hmm. των κομμάτων του, βλέπουμε να υπάρχει μια φοβερή αντιπαράθεση κάθε τόσο και μέσα στη Βουλή. Mm -hmm. Και έχω εδώ τον πρόεδρο, το οποίο γίνεται κάθε Άρα φορά η λέτε... αντιπαράθεση, Μάλιστα. η οποία κάθε φορά βγαίνει αυτή Άρα στην επικαιρότητα και όχι η ουσία ότι... των ομαθετημάτων και των θέσεων. Λέτε εσείς... Θέλω να πω ότι τέτοια ναι, ναι. πρόσωπα και τέτοιες, ε, με τέτοια στάση mm -hmm. και τέτοιο ύφο. Ε, υπάρχουν και στα άλλα κόμματα, Άρα. όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέτε εσείς ότι θα διασφαλίσετε, αν φυσικά συγκυβερνήσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η δεύτερη φορά, φορά δεν θα είναι αλλιώ έτσι όπως την εννοεί ο κύριος Πολάκης. Καλά, εδώ το ακύρωσε, είπα ο κύριο Τσίπρας σε μια εβδομάδα. Ναι, ότι, δηλαδή, Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Πολάκη, αλλά δεν αναδείχθηκε, η διαφορετική προσέγγιση του Πολάκη απέναντι στην πολιτική του κυρίου Τσίπρα. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Ο κύριο Τσίπρα έδωσε μία συνέντευξη και είπε εγώ τη Με δεύτερη φορά κύριε να θα σας ρωτήσω κάτι. Να τελειώσω. Ε, ναι. μια, μια άλλη στάση σε όλα τα ζητήματα. Και ο κύριος Πολάκης του είπε ακριβώς το αντίθετο, ότι εγώ διαφωνώ επί τη ουσία, τη δεύτερη φορά πρέπει να πάμε και να χτυπήσουμε πιο πολύ το σύστημα και όχι να. Ε, ε, καταρχήν, εγώ θεωρώ ήταν παράδοξο ότι και πάλι έχουμε στο κ. Κ. επικεντρωθεί Πολάκη. στο θέμα πολλάκι Η Παρόλα Η αυτά, κ. αυτά, όχι ε, 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 δεν κ. το κ. λέω ε, για ε, σας, δεν το λέω για σας, απλώς δεν είναι θέμα επικαιρότητα ο κ. Πολάκη. Εγώ λέω... Αυτό ήταν το θέμα το μεγαλύτερο. Ναι, εγώ λέω από την άλλη κυρία Αντωνίου, ωστόσο... Πήγαινε να πει ότι προπυλακίζω πρόσωπα και τα λοιπά, το έχει κάνει και σε εμάς και στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ το, 2009. το έχουμε υποστήριξει. Ε, Αντιλαμβάνομαι την σύδεστα. ευαισθησία σα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμω όταν ο Πρωθυπουργό ε, τη χώρα παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη πώ ξεκινάτε και κάνετε μία συζήτηση για το. Ε, ε, Πώ θα συνεργαστείτε και αν θα συνεργαστείτε. Απάντησα σε ερώτηση Γιατί... του συναδέλφου σα. Ναι, το γνωρίζω είπα είναι ούτε Και από την άλλη, είπα είναι θέμα θέσεων και είναι θέμα προσώπων. Εδώ πέρα Γιατί... έχουμε Γιατί... να κάνουμε Γιατί με τον κύριο Πολάκη, να... ο οποίο ο κύριο Πολάκη δεν εκφράζει ε, όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ δεν είναι. Ακριβώς. Ο κύριο Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση, είναι η νέα Μα δημοκρατία. Μα με ρώτησε για τον κύριο Πολάκη δεν θα είναι αγκάθι. Και είπα θα είναι σε επίπεδο προσώπων αν πάμε αύριο, αν βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συνεργαστούμε ναι. και αν τα βρούμε. Αυτό είπα. Γιατί, γιατί αυτό για το γιατί τώρα, να θέμα, θέμα. που λένε. το θέμα είναι τα πάρουσα πάρουσα πάρουσα. Πάρουσα. οι θέσεις. Δεν καλό. είναι... Δηλαδή όταν λέμε τώρα καλό. για, για τέτοια πρόβλημα... Όχι, είστε κάτι προ... συγκεκριμένο. Άμα και όταν ο κύριος Πολάκης πάντως ήταν θέμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει κυρία Τονή. Θέλω όμως να ρωτήσω και εσάς, όπως λέω του εκδικόλους, για το θέμα των σιδηροδρόμων. Εσείς θεωρείτε ότι η ευθύνη, η όλη διαχείριση αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Ή και το ΣΥΡΙΖΑ και έχετε και εσείς ευθύνες. Γιατί γίνεται μια συζήτηση αν υπάρχει διαχρονική ευθύνη ή αν είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης. Ε, η εκάστοτε κυβέρνηση και πολύ περισσότερο το είδαμε σήμερα και από τον κύριο Μητσοτάκη που ήθελε υποτίθεται να φέρει ένα άλλο ήθος και ένα άλλο ύφο στην πολιτική. Τελικά δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε που έχει η κυβέρνησή του, γιατί κατά την άποψή μου έχει ευθύνε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ήξερε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα ε, ε, στους ελληνικούς σιδηρόδρομους από το 2019 Μάρτιο του 19 είχαν κάνει και η μερίδα γνωρίζανε τα θέματα και μετά από τέσσερα χρόνια δεν τα λύσανε και εγώ θα πω και το πολύ απλό που το λένε όλοι οι άνθρωποι καθημερινά που συζητάμε ότι μία σύμβαση εννιά χρόνια δεν έγινε πολύ ωραία αλλά από εκεί και πέρα να προσλάβετε 200 σταθμάρχες να λύσουμε το θέμα ούτε αυτό έκαναν Άρα πάει να πει ότι εδώ είχαμε μια κυβέρνηση που δεν ήταν προτεραιότητά της η ασφάλεια ε, στον ΟΣΕ και γι' αυτό όταν βλέπουμε στο 2023 με τοπική τρένο με διπλή γραμμή αυτό σημαίνει θρηματισμός του επιτελικού κράτους και γι' αυτό κοστίζει σήμερα πάρα πολύ στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Διότι έπρεπε να έχουν λύσει τα θέματα που κατά την άποψη μου ήταν πάρα, πολλά, ε, πάρα πολύ εύκολο. Δεύτερο, μου λέτε αν υπάρχουν διαχρονικέ ευθύνε. Βεβαίω και υπάρχουν ευθύνε, διότι ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να το χειλήσει το θέμα, δεν το έλυσε. Έτσι, ενώ έτσι, να, το υλοποιηθεί, να υλοποιηθεί η σύμβαση. Η σύμβαση δημοπρατήθηκε σε δύο χρόνια. Δεν είναι καμιά φοβερή σύμβαση. Από ό,τι λένε οι Τι ειδικοί, ε, γι' αυτό είπαν ότι σε δύο χρόνια πρέπει ναι. να υλοποιηθεί. Δεν υλοποιήθηκε επί των ημερών του. Ταυτόχρονα, κυρία Ζαχαριάδη, εσεί ανα, αναλάβατε έναν ε, ΟΣΕ με 2.800 εργαζόμενου έπι της θητείας σας μήνα στους 1200 και έχουμε πάει στους 750. Άρα... Έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γι' αυτό έχασε. Εσεί δεν έχετε καμία ευθύνη γι αυτό, γενικά γι αυτό, για την συνολική γι δηλαδή. Όχι, θα σα πω για τον ΩΣΕ, μα θέλω να σα πω τη δικιά μα πολιτική, το νούμερο, γιατί όντω δεν το νούμερο, έχουμε το νούμερο, ευθύνη. Μετά. Ε, αλλά θέλω να σα πω, κύριε Πιέρο, δεν έχετε εσεί τόσα χρόνια που κυβερνήσατε. Ε, κοιτάξτε να δείτε, εμεί ε, εδώ και 20 χρόνια. Ε, εδώ και 20 χρόνια έχουμε. Επειδή έχουμε, είναι λίγο κοινική έχουμε, πολιτική, έχουμε, κάνω την κοινική ανάγνωση και κρατάω ότι θέλετε ε, εκείνοι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κυβερνήσει 4-4,5 χρόνια. Κύριε Πιέρο, κυρίω η Δημοκρατία του Πασόκη έχει κυβερνήσει. Δεν έχουμε, έχουμε. έχουμε κυβερνήσει. Έχουμε κυβερνήσει δυόμιση χρόνια. Μόνη η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Βεβαίω. Και βέβαια, επειδή έσκασε στον εκλογικό μα κύκλο ...η πτώχευση της χώρας και τότε πρέπει Μάλιστα. να θυμίσω τους τηλεθεατές σας ότι ήρθε... Όχι στα 20, το... στα 12. Ε, από το 2004. Ναι. 2004 μην, μην φτάσουμε τώρα στα μνημόνια κυρία Αντωνίου 20, γιατί 20, θα είναι πολύ μεγάλη 20, συζήτηση. 20, δεν, 12, 12, δεν θα είναι και επίκαιρο. Κύριε Πιέρο όμως όταν έσκασε η πτώχευση της χώρας στον εκλογικό μας κύκλο... Μάλιστα. ...και ήρθε εδώ η Τρόικα και είπε κλείνουμε το σιδηρόδρομο... ...γιατί χρωστάει 11 δις, 10,8 και θα το κλείσετε... Και είπαμε, όχι, θα πάμε σε ένα σχέδιο ανασυγκρότηση. Που Μάλιστα. τότε πήγαμε σε ένα σχέδιο ανασυγκρότηση που το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, συμφώνησαν οι εργαζόμενοι, έγινε μετακίνηση των εργαζομένων χωρί απολύσει, δεν διώξαμε κανέναν από του τομεί που ήταν για την ασφάλεια του ΩΣΕ. Και παραδώσαμε έναν ΟΣΕ, μάλιστα, ιδίω στον πραγματικό Άντως, οι κομμάτι. Συνδικαλιστέ άλλα λένε. Κέρδισε. Mm -hmm. Λένε ότι η αποψήλωση mm -hmm. του ΟΣΕ από λοιπόν, του και μηχανοδηγού έγινε το 10 με τον νόμο ε, ΡΕΠΑ. Ε, λοιπόν, δεν λένε δάξει, αυτό που λέτε εσεί. Ε, ε, ακούστε δάξει. και εμά, γιατί για εσά. Άλλοτε οι συνδικαλιστέ εσά... είναι το βασικό. Και εγώ ακούω και, και η παθογένεια, και άλλοτε είναι οι εργαζόμενοι. Εγώ ακούω και εσά, ακούω και του συνδικαλιστέ. Και ακούω και τον κύριο Ζηλιασκόπουλο που μπήκε επί Γιώργου Παπαντρέου να λέει πράγματι ότι δεν έφυγε σημαντικό Προσωπικό Με. Από την Τρενόσέ. Τα ακούω όλα και τα λέω όλα. Ωραία, λοιπόν, και καλά για να Αλλά γι' αυτό το λόγο, κύριε Πιερ, διότι το Πασόκ έχει κυβερνήσει πολλά χρόνια, έχει κάνει όμω πολύ μεγάλο έργο και πολύ μεγάλε αλλαγέ και μεταρρυθμίσει και έχουμε λοιπόν. δείξει ότι είμαστε και ένα κόμμα που ήμασταν αποτελεσματικό. Λοιπόν. Γι' αυτό άλλωστε και αγαπούν πάρα πολύ τα στελέχη μα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και επιδιώκουν να έχουν στελέχη λοιπόν, όχι μόνο στο κόμμα του, αλλά και στην κυβέρνησή του, λοιπόν, γιατί μα θεωρούν πάρα πολύ ικανού στη διαχείριση και στην αποτελεσματικότητα. Σωστό, Επειδή μου προκαλέσατε το ενδιαφέρον, και θα έρθω και σε αυτό που λέει τώρα, και έχει πει σε ενδιαφέρον ο κ. Ζαχαριάδη, σε σχέση με την ανάλυση που είχατε κάνει με, όταν είχατε συνομιλήσει με τον Δημήτρη και την Χριστίνα στα παραπολιτικά, να μου πείτε τώρα πώ βλέπετε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί σα αντίπαλοι θεωρούν ότι είναι παγιωμένη η κυβερνητική φθορά. Και ότι από εδώ και πέρα συζητάμε αν ανατρέπονται κιόλα αυτοί οι σχετισμοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσεί. Συ κατάσταση που καταγράφουν όλε πλέον οι Ότι υπάρχει δημοσκοπική φθορά. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο. Κύριε Πιέρο, εγώ υπερετώ αυτή την παράταξη από όταν ήμουν μαθητή στην 7η Γυμνασίου Νίνη Δευτέρα Λυκείου. Mm. Από το 1964. Την ξέρω και έτσι και έτσι και οριζοντίω και καθέτο και λοξάκι όπω ξέρετε. Αυτή η παράταξη. Αυτή η Δεν... παράταξη. Έχει αλλάξει λίγο. <laughs> Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας απαντήσω και για του Μουσαφίρου. Δεν σα το είχα πει εδώ έξω. <laughs> ναι, το ξέρω αυτό. Δηλαδή, Έτσι, πιστεύω. για τον νέο σύντροφο τη κυρία Αντωνίου, mm. τον κύριο mm. Καρανικόλα που με ρωτήσατε. Σωστά. Να πω. Ε, λοιπόν, Συγχαλή αυτή η παράταξη. Για την μεγάλη μεταγραφή. Όχι, δεν είχε χαρί ιδιαίτερο ο κ. Κακλαμάρη. Ε, είστε επίκη. Ειδια... Αυτό μα λέει. <συμίσαι> είπα χειρότερα. Είδαμε, είδαμε και τον Όσο, πρωθυπουργό ναι. να φωτογραφεί στο κομμάτι. Με τον κύριο Καλαμάρη δεν είχε πετάξει τη σκουφιά του. Σα το λέω γιατί μα το είχε πει. Λοιπόν, αυτή η παράταξη έχει πολύ μεγάλο. σημασία. Το προφοκάρο λίγο γιατί. Έχει περάσει νίκε, έχει περάσει ήττε, έχει περάσει αποτυχίε, έχει περάσει επιτυχίε και πιστέψτε με και θυμηθείτε. Θα επαναλάβω ό,τι είπα στον κύριο Τάκη πριν λίγε μέρε στο ραδιόφωνο. Η Νέα Δημοκρατία θα κόψει πρώτη το νήμα, την πρώτη κυρία. Mm -hmm. Είμαι απόλυτα πεπισμένο γι' αυτό. Mm -hmm. Θα έχει μπροστά τον αριθμό 3, δηλαδή το 30. Πόσο πάνω από το 30, αν με ξανακαλέσετε σε 15 μέρε εδώ, σίγουρα, θα μπορώ σίγουρα. να σα κάνω. Το ξέρω, δεν έχω Είναι... κανένα Άρα... παράπονο από κανένα σα. Ε, θα μπορώ να σας κάνω και πιο συγκεκριμένη εκτίμηση. Μάλιστα. Και πιο ε... συγκεκριμένη εκτίμηση. Και αυτό άρχισε να φαίνεται και το συναντώ και εγώ. Στενοχωρείται τον κύριο Ζαχαριάδη με αυτά που λέει. Εντάξει, ούτε και ο κύριο Ζαχαριάδη με αυτά που λέει στεναχωρεί εμένα, αλλά δεν ήρθαμε εδώ για να αλληλοεφρεμθούμε, Εγώ τον Ζαχαριάδη. Τον κύριο Ζαχαριάδη και την κυρία Αντωνίου του εύχομαι και με μένα μαζί να είμαστε όλοι μαζί παρέα και στην επόμενη βουλή. Αυτό ευχαρίστω να το ευχηθώ. Αλλά μέχρι εκεί. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα ευχηθώ. θέλουμε να Test, test. Για τι δημοσκοπήσει. Ότι ο κύριο Καλαμάνη με την εικόνα που έχει, λέει ουσιαστικά ότι είναι τώρα θέμα χρόνου αυτή η δυσαρέσκεια, βλέποντα και οι πολίτε ότι ουσιαστικά οι λύσει έρχονται από την κυβέρνηση, να ανατραπεί και να έχουμε την προηγούμενη δημοσκοπική εικόνα. Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο και βέβαια θέλω να μου πείτε κι εσεί την άποψή για τι δημοσκοπήσει. Σε αυτέ τι δημοσκοπήσει που καταγράφουν τη μεγάλη φθορά τη κυβέρνηση, δεν καταγράφονται εισρωέ προ τον ΣΥΡΙΖΑ. Να τα πάμε ένα-ένα. Καταρχήν, βλέπω. Τρομερή πρεμούρα για αυτέ τι δηλαδή. Μπήκαν ναι. πολλέ, όντω. Ε, όχι. Καλά κάνουν. Ε. Έχουμε τι περισσότερε ε, δημοσκοπήσει. Εμεί θα έπρεπε να, να διαμαρτυρόμεθα γιατί όλη έγιναν Ευρώπη. σε χρόνο που δεν μα συνέφερε. Ε, Εσεί πρέπει να, να είσαστε πανευτυχεί. Για, για, για αυτά τα οποία έχουν γίνει τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις θα ζήσουν τέλεια, θα είστε πιο χαμηλά. Γι' αυτά και τα τέσσερα χρόνια να μιλήσουμε χαμηλά. όποτε θέλετε. Γιατί, γιατί ε, ε, πριν από ένα μήνα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ε, μιλούσαν με μια απίστευτη αλαζονία και οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν το θυμούνται ότι θα είναι αυτοδύναμοι, ότι δεν θα έχουν χάσει πάνω από ένα με ένα μιστά σε σχέση με την εκλογική μάχη του 2019. Και τώρα εσείς που είστε ευφυής και έμπειρος πολιτικός, που καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφώ κάτω από το ψυχολογικό όριο του 3, δηλαδή ότι έχει χάσει τουλάχιστον 11, 12 μέχρι και 15% σχέση με το 2019. Προσπαθείτε να δώσετε θάρρο στον πυρήνα αυτό, να πάει μπροστά ξανά, να πάρει το 3, Α, να, συγνώμη, να δούμε τι θα πού κάνουμε. Μα πού με μείον 15 Όποιος. στο 23, μα πήγατε στο 24. Πήγα στο ε, εκεί μας πήγατε με, πήγα. με 15. Λοιπόν, λέω λοιπόν, δεν εμένα, εγώ δεν είμαι δημοσκόπος, εγώ είμαι πολιτικός. Εγώ λοιπόν μιλάω με τον κόσμο ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει την ακρίβεια. Και βλέπει αυτά τα οποία δόθηκαν με προεκλογικό τρόπο να μην μπορούν να καλύψουν το βασικό κομμάτι της χασούρας. Άκουγα χθε τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τους επόμενους μήνες και να μην έχει κανένα πραγματικό τρόπο να στηρίξει το, το εισόδημα των ανθρώπων. Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο εκτιλήσετε εδώ και μήνε και εσεί παρακολουθείτε απαθεί, λέγοντα καμιά φορά, όχι εσεί προσωπικά, ο κύριο Σταϊκούρα πάλι, λέει, έλεγε ο κύριο Σταϊκούρα στον προπολογισμό. Εγώ ρίχνω μπινελίκια, λέει με τι τράπεζε. Ένα άνθρωπο ο οποίος είχε πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ και πλήρωνε ένα δάνειο 500 ευρώ το μήνα. Τώρα πληρώνει αυτά, αυτά. Εγώ θα Αυτό είναι, η μόνη εγώ. χώρα. Παρόλα αυτά. Επειδή δεν ακούστε, κύριε, κύριε, κύριε Πιέρο. Υπάρχουν όλα αυτά Ακούστε, και κύριε, κύριε, κύριε. Οι με ξεκίνησε, αυτά. ξεκίνησε, θα σα πω. Αυτό θα φανεί στην κάλπη. Εγώ βλέπω Δημοσκοπικέ οι εγώ... Η κάλπη θα δείξει προφανώ. Εγώ κοινωνικά. Εγώ κοινωνικά. Ε, 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 επειδή και οι τρεις κυκλοφορούμε πολλέ στις περιφέρειές μας, δεν έχω βρει έναν, έναν που να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2019 και να μην είναι αποφασισμένο να δώσει τη μάχη για την πρωτιά. Ε, δεν φτάνει αυτό. Με όμως, πώς δεν φτάνει. Μισό λεπτό. Αυτοί που σα ψήφισαν στι προηγούμενε εκλογέ δεν για δε 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 να τι κερδίσετε. Θέλετε και κάτι ακόμα για να κερδίσετε. Εγώ λέω λοιπόν ότι έχουμε μια βάση κίνηση του 31,5. Μισό. Κατανοητό. Δεν δε φτάνει. Και όμως, από αυτό. εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι πολίτε από τη Νέα Δημοκρατία. Αρκετοί καταλαβαίνω θα πάνε προ το Πασόκ. Γι' αυτό έχει, από χθε έχει πέσει όλο το σύστημα πάνω εκεί πέρα. Την αυτά που λέει ο Ανδρουλάκη, πώ τα λέει. Και εμεί διαφωνούμε αυτά που λέει ο Ανδρουλάκη. Δεν κάνουμε έτσι. Mm -hmm. Δεν κάνουμε έτσι. Mm -hmm. Ήρεμα. Εκλογέ έχουμε. Να τα συζητήσουμε, να δούμε mm -hmm. τι θέλει ο λαό με νυφαλιότητα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη πολιτική στρατηγική. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει οι κάλπε, να μιλήσουμε για πολιτικέ. Δηλαδή, αν φτάσουμε από τώρα μέχρι τι ε, εκλογές εκλογέ, να μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Εντάξει, στο τέλο απλά εμεί θα ανατρέψουμε τι δημοσκοπήσεις. Άρα. Δεν λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε πώ θα, θα κυβερνηθεί αυτή, να αυτή εδώ η χώρα. Τι οποίε όμω επικαλείστε για να λέτε τη φθορά τη Νέα Δημοκρατία. Καλά. Εκεί, εκεί που δεν σα ενδιαφέρει δεν τη λαμβάνετε υπόψη σα, εκεί που σα ενδιαφέρει τι επικαλείστε. Σα ευχαριστώ για αυτό. Αν, αν πο, ε, πολύ σύντομα. Ε, Συγγνώμη ε, για, για δι... την Πολύ σύντομα, κύριε Αντωνέ. Πολύ σύντομα. Θα έχετε τον λόγο, το ξέρετε σίγουρα. Λοιπόν, μίλησε ο κύριο Ναό, πρέπει να ολοκληρώσει. ο κύριο Ναό, πρέπει να ολοκληρώσει. Ωραία, θα ρωτήσω την κυρία Αντωνέ. Για το βαθύ κράτο. Λέω εγώ λοιπόν, να βάλω μερικά ερωτήματα. Ναι. Ε, Σύντρο, αυτό το, το οποίο. Ναι, ναι για να σα βοηθήσω, ναι, βοηθήσω και ναι. εσά. Αυτό ναι. το οποίο επικρατεί στι τράπεζε με τα επιτόκια μην καταθέσεων ναι. χορηγήσεων είναι βαθύ ή δεν Μισόλυδο. είναι βαθύ κράτο. Ναι, αλλά τώρα ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση. Καλά κάνετε και το λέτε Για την αυτό... επόμενη φορά. Όχι, την αυτό επόμενη... το οποίο αλλά... έκανε ο κύριο Μητσοτάκη με τι εταιρείε διείλυση των πετρελοειδών να βάλει τον μικρότερο δυνατό φόρο είναι βαθύ ή δεν είναι βαθύ κράτο. Εδώ εμεί. Έχουμε 60 μέρε να συζητήσουμε αυτά. Ωραία, Αλλά Άρα είμαστε κρατιστέ, όχι φιλελεύθεροι όπω μα κατηγορεί. Έχετε μία. Επειδή κύριε Κακλαμάνη τα έχετε ζήσει και έτσι και έτσι και έτσι, έχετε μία βαθιά καθεστοτική και ιδιοκτησιακή νοοτροπία. Θα πάω στην κυρία για Να πω και εγώ κάτι για τι δημοσκοπήσει. Να πείτε βέβαια. Ούτε για εσά είναι πολύ καλά τα πράγματα. Ούτε για Το πρώτο μήνυμα το οποίο εγώ παίρνω από τι δημοσκοπήσει είναι ότι τα δύο κόμματα του ισχνού δικοματισμού δείχνουν ότι δεν πείθουν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία. Ούτε εσεί πάντω. Ε, ξαναλέω. Ναι, κυρία θα πάω και πίθετε. σε μένα. Να, αφήστε μου να ολοκληρώσω την άποψη. Ε, όχι. Μου. Ε, καθέναν ε, θα, θα πάω στον καθένα αυτό που. Θα πάω, μην φοβάστε. Θα απαντήσω και σε αυτό. Το πω, το πω, το Μα, μου λέτε πάνω. τι βλέπω με τι δημοσκοπήσει. Δεν μπορώ να μιλήσω μόνο τι βλέπω για εμά. Πρέπει να πω τι βλέπω για τι δημοσκοπήσει. Πρώτον, τα δύο κόμματα του ισχνού δικοματισμού δεν πείθουν. Η κυβέρνηση πλέον περνά κάτω από τον πύχη της εμπιστοσύνης των πολιτών και του εκλογικού του στόχου που είναι η αυτοδυναμία και η αξιωματική αντιπολίτευση που χρεώνει και δικαιολογημένα κατά την άποψή μα πάρα πολλά στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, δείχνει ότι δεν πείθει για να κάνει την πολιτική ανατροπή μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα όσο μας αφορά εμάς, εμείς είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο αυξάνει τις δυνάμεις του στις δημοσκοπήσεις μπορεί να θέλουμε κάτι καλύτερο βέβαια αλλά αυξάνουμε τις δυνάμεις μας αυτό για μας είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για αρχή διότι φαίνεται ότι οι πολίτες και αυτό το βλέπουμε και το συναντάμε καθημερινά δηλαδή ότι δεν πείθουν τα δύο κόμματα και ζητούν μια άλλη πολιτική επιλογή για τη χώρα αυτό, εμεί προσπαθούμε μέσω του προγράμματό μα, του λόγου μα και τη τάση μα να πείσουμε το, αυτέ τι δυνάμει και αυτού του ανθρώπου που νιώθουν πολιτικά αστεγοί, Γιατί υπάρχει και αυτό ο πολιτικό όρο πλέον, συζητά με κόσμο και σου λέει: είμαι πολιτικά άστεγο. Άλλαξα όλα τα κόμματα μέσα μία δεκαετία. Πίστεψα στο ΣΥΡΙΖΑ, εμπιστεύτηκα τον κύριο Μητσοτάκη τελικά δεν μου κάνουν. Και ζητάω μια άλλη ωραία. επιλογή. Εμεί yeah. προσπαθούμε yeah. να είμαστε η νέα επιλογή των πολιτών. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θέλω, επειδή άκουσα πριν από τον κύριο Ζαχαριάδη, να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, του πολίτε και την οικονομία. Έχουν βγει τα στοιχεία τη Eurostat για τον πληθωρισμό, για τον σωστά, πληθωρισμό του Φεβρουαρίου. Ε, το κόμμα σα, το προηγούμενο διάστημα, είχε υπεραμηνθεί πολύ τη απόφαση τη Ισπανία να μειώσει στο 0% τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, σωστά. Ναι. Και είχατε πει ότι αυτό θα λειτουργήσει το ΦΠΑ, συγγνώμη και λέω τον πληθωρισμό. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία τη Eurostat, η Ισπανία έχει αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 1,2% στον πληθωρισμό των τροφίμων, δηλαδή από 15,5% πήγε στο 16,7% ενώ στη χώρα μας, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, έχουμε μείωση 1% στα τρόφιμα. Και το ερώτημά μου είναι. όμω είναι πολύ, πολύ μεγάλο ακόμα. Λέμε να για... θα... ναι. ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Μήπω τελικά αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το είχε πει παλιά και ο κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργό, ότι πολλέ φορέ η μείωση του ΦΠΑ δεν φτάνει τελικά μέχρι το καταναλωτή. Μήπω αυτό συνέβη και στην περίπτωση τη Ισπανία και άλλα δεν λειτουργήσε το μέτρο. χώρε. Σα λέω τώρα για την Ισπανία. Ναι, για την Ισπανία. Όμω το έχουν κάνει και άλλε χώρε στην Ευρώπη. Έχουν μειώσει το ΦΠΑ και δεν είχαν τα προβλήματα που μπορεί να έχει η Ισπανία. Mm -hmm. Το θέμα είναι εδώ ότι όταν η κυβέρνηση πρώτον δεν παίρνει άμεσα μέτρα, διότι εδώ και να από τον Αύγουστο, να σας πω, από τον Αύγουστο το 2021, έχουν αρχίσει και υπάρχει ακρίβεια και στην ενέργεια και σιγά-σιγά. Ήρθε και ο πληθωρισμός. Όταν εμείς είπαμε να μειωθεί το ΦΠΑ, ο ειδικό φόρος uh, στα yeah. καύσιμα, να αυξηθούν οι μισθοί, να να να, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε Αλήθεια. γιατί. Γιατί εφάρμοσε μια πολιτική λοιπόν. να κερδοσκοπή και αυτή με την μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ που ήταν αναλογικά, για να έρθει προεκλογικά και να μας πει 1η Απριλίου θα δώσω αύξηση μισθού και 9 θα πάμε στο θα, θα δώσω 200-300 ευρώ ε, για το Πάσχα, διότι έχει μια αντίληψη εντελώ παλαιοκομματική ότι πάω να δώσω κάτι Κοντή στον γιορτί. έρμο, στον ψηφοφόρο, που αυτή τη στιγμή. είναι... ψηφίζετε πάντω. Όλα αυτά που λέτε τα ψηφίζετε μέσα στο σπίτι. και κακλαμάνει. τα κατηγορείτε. Μα και ένα ευρώ να δώσετε, που με θα το δώσετε. Αλλά εδώ μιλάμε. Ότι η ρητορική του αρχηγού σα είναι και καλά εξυπηρετή. Και είναι τόσο παλιό που δεν αντέχει άλλο. Αυτό το απλό. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αντιπρόεδρο τη Βουλή. υποψήφιο εννοείται ξανά στην Αλφαθήνα, στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Ευχαριστούμε, κύριε Κακλαμάνη. Και εγώ ευχαριστώ. Και Να ευχηθείτε και στου τρει μα να μα δείτε να μας και ξέρω. με μετεκλογικά ναι, με, ναι, ναι, ναι. με την βουλευτική ιδιότητα. Έτσι έχουμε και το εύχομαι ειλικρινά. Τώρα, για τα κόμματά μα, ο καθένα πιστεύει ειλικρινή. αυτό που πιστεύει. νομίζω και... ότι είναι βέβαιο ότι και του τρει θα πιστεύουν. Όχι, ότι και οι τρει πρέπει ναι. να είναι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό και στα θα έχει ενδιαφέρον συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω επίση. Από το στόμα το δικό σα Θέλω να ευχαριστήσω <χει> πολύ τον, τον κύριο Ζαχαριάδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο θα είναι ξανά υποψήφιο στο βόρειο τομέα. Ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ, κύριε Ζαχαριάδη. Και την κυρία Τόνια Αντωνίου, η οποία εννοείται επίση θα είναι ξανά υποψήφια στο νότιο τομέα με το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάστημα.